Η αγωνία και ανησυχία των αυτοδιοικητικών της χώρας για τη διαχείριση του νερού μεταφέρθηκε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΙΑ, ένα μόλις 24 ώρα μετά την παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος Θεόδουρου Σκυλακάκη στην ΚΕΔΕ και τη συζήτηση για την συγχώνευση των ΔΕΙΑ και των υπηρεσιών ίδρυυσης. Στο επίκεντρο των αλλαγών μπαίνουν 124 ΔΕΙΑ και 147 δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης σε όλη τη χώρα, με σκοπό να λειτουργήσει μία επιχείρηση σε κάθε περιφέρεια. Από το Δήμο Σερών στην συνέλευση συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος και ο δήμαρχος Αλέξανδρος Χρυσάφης. Το σενάριο για τη ΔΕΙΑ Σερών προέβλεπε συνένωση με όμορους νομούς. Τρία πράγματα θα ήθελα να πω. Το ένα είναι ότι δεν υπάρχει νομοσχέδιο γραμμένο αυτή τη στιγμή πάνω στο οποίο να γίνει συζήτηση. Η συζήτηση γίνεται πάνω σε πληροφορίες και σε κάποιο 50-σέλιδο έγγραφο, όπως αναφέρθηκε από τον πρόεδρο της ΕΔΕΙΑ, τον κ. Μαρινάκη, τον δήμαρχο Πεθύμνων. Το δεύτερο είναι ότι φάνηκε ειδικά από προχθές από τη συνεδρίαση στην ΚΕΔΕ ότι ο κ. Σκυλακάκης κάνει ένα βήμα πίσω, ένα βήμα αναμονής, να το πω έτσι, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, διότι ήρθαν συγγνώσεις στοιχεία τα οποία από ό,τι φάνηκε δεν είχε λάβει νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή είναι ένας αγώνας από τη ΔΕΙΑ να συγκεντρωθούν τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία και να αποσταλούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε κοινός τρόπος συζήτησης τόσο του Υπουργείου Εσωτερικών που είναι του καθήλυνα αρμόδια για την τοπική αυτοδιοίκηση, όσο και για και με η ΚΕΔΕ και η ΕΔΕΙΑ να γίνουν συνομιλητές θεσμικά επίσημα, γιατί ξέρουν όλα τα στοιχεία και τον τρόπο λειτουργίας της ίδρυψης αποχέτευσης σε όλη τη χώρα. Επομένως, αυτό που διαφαίνεται είναι ότι προς τη μην θα παγώσουν οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Θα λάβουν τα στοιχεία αυτά που είναι να λάβουν από τη ΔΕΙΑ. Τα σενάρια τα οποία κυκλοφόρησαν για τη δικιά μας ΔΕΙΑ, τη ΔΕΙΑ Σερών, ένα πρώτο σενάριο ήταν η συγχώνευση με τη ΔΕΙΑ, με τους νομούς, συγχώνευση τριών νομών, Σερών, Δράμας και Καβάλας, όλη η ΔΕΙΑ. Πρόεδροι από όλες τις ΔΕΙΑ της χώρας αλλά και εκπρόσωποι κομμάτων καυτηρίασαν την κυβερνητική πρωτοβουλία που αγνοεί βασικά ζητήματα, ανέλησαν τη σωρία προβλημάτων που θα ανακύψουν από τη συγχώνευση αλλά και αντικειμενικά θέματα που ανακύπτουν. Ο αρχικός σχεδιασμός της κυβέρνησης ήταν να δημιουργηθούν 13 ΔΕΙΑ σε όλη τη χώρα. Καταρχήν η πληροφόρηση ήταν για την ίδρυση 13 μείζωνων ΔΕΙΑ, έτσι εμφανίστηκε η ονομασία τους, δηλαδή όσες είναι και οι περιφέρειες. Εκεί μπορεί να υπήρχαν κάποιες διαφορές όσον αφορά κάποιους νομούς μεγάλους, όπως ο δικός μας, που ένα σενάριο ήταν αυτό, ένα άλλο σενάριο που ακουστεί ήταν για νομό Σερών και Κλικής, εκτός δηλαδή από σενάριο με την ενοποίηση σε περιφέρειες. Το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι τα ανίσπαρτες οφειλές των ΔΕΙΑ, τα χρέη όλων των ΔΕΙΑ προς τη ΔΕΗ που δημιουργήθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια λόγω της ενεργειακής κρίσης και κάποιες οικονομίες κλίματος, σε μια λογική όπως αυτή της κατάργησης, θεωρώ, του ΠΑΚΠΑ και της ΚΕΔΕΣ, μια συγκέντρωση δηλαδή όλων αυτών των νομικών προσώπων. Φαίνεται όμως ότι δεν έχουν λάβει υπόψη τους σοβαρά ζητήματα και αυτό εκφράστηκε από όλα τα μέλη της συνέλευσης, όλης της ΔΕΙΑ της χώρας, όσον αφορά την τοπική εξυπηρέτηση απάκης άκρη όλης της Ελλάδος. Φάνηκε ότι τα στοιχεία τα οποία έχουν λάβει δεν είναι τα ορθά, γιατί μιλούν και για δανεισμό των ΔΕΙΑ, πράγμα το οποίο δεν ισχύει, γιατί τελικώς αποκαλύφθηκε ότι είναι δανεισμός στην τριγωνική σχέση μεταξύ ΔΕΙΑ και παρακαταθήκων και δανείων και των αναδόχων για την πληρωμή των έργων. Δεν είναι δηλαδή ένας πραγματικός δανεισμός, ένας σπασματικός δανεισμός είναι, διότι αυτά που πληρώνουν το Υπουργείο. Και φυσικά κατέληξαν και στην ΚΕΔΕ και στην ΔΕΙΑ σε ένα συνολικό συμπέρασμα ότι η διαχείριση και ο έλεγχος των υδάτων και φυσικά η τιμολόγηση, γιατί και εκεί είναι ένα το μείζον ζήτημα, διότι αν θυμάστε πριν από 6 μήνες με νομοσχέδιο είχε μετονομαστεί ΡΑΕΣ-ΡΑΗ, δηλαδή η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλή των Ενέργειας και Υδάτων, όσον αφορά την τιμολόγηση του νερού. Εκεί φάνηκε και ο Υπουργός να καταλαβαίνει ότι η τιμολόγηση δεν μπορεί να αφαιθεί σε ένα τόσο κεντρικό όργανο, αλλά μόνο τοπικά μπορεί να συνεχίσει να ισχύει. Και φυσικά το θέμα της υποστελέχωσης των ΔΕΙΑ. Καταλήξαμε λοιπόν ότι πρώτα πρέπει να συζητούν και να επιληφθούν αυτά και στη συνέχεια να γίνει οποιαδήποτε νέα συζήτηση για τον σχεδιασμό αυτών.
Οι νέες επιχειρήσεις σύνδευσης θα είναι 100% δημόσιες. Στα διοικητικά συμβούλια η αυτοδιοίκηση θα έχει την πλειοψηφία και θα αποφασίσει για το διευθύνοντα σύμβουλο το κράτος, καθώς θα βάλει τα χρήματα και θα έχει μειοψηφική εκπροσώπηση. Ο Δήμαρχος Σερών υπογράμμισε πως καμία αλλαγή δεν θα γίνει το επόμενο σύντομο διάστημα και καμία αλλαγή επίσης δεν θα γίνει εάν δεν συνενέσει η ΚΕΔΕ. Δεσμεύτηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, δεν θα υπάρξει καμία, δεν θα προχωρήσει καν το θέμα, αν δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη άποψη από την ΚΕΔΕ και ήδη από τη νέα διοίκηση της ΚΕΔΕ, η οποία θα προκύψει μετά τις 1 Φεβρουάριο, μετά τις νέες εκλογές. Άρα εκ των πραγμάτων βρισκόμαστε σε ένα πολύ αρχικό στάδιο. Υπάρχει μια αναδίπλωση της κυβέρνησης, γιατί στην αρχή είχα προχωρήσει να τα, αυτά εδώ πέρα τα δεδομένα και τα συνεννώσεις να τις κάνουν άμεσα. Υπάρχει αναδίπλωση. Στην ΚΕΔΕ κόκκινη γραμμή το να προχωρήσει μια τέτοια ενοποίηση χωρίς ολοκληρωμένη άποψη, ολιστική άποψη της ΚΕΔΕ, όχι μόνο για, για τις επιχειρήσεις ίδρυσης και αποκέντρωσης, γιατί αυτό αφορά όλη την αυτοδιοίκηση. Εδώ μιλάμε ότι από τους 332 Δήμους υπάρχουν 142 Δήμοι οι οποίοι δεν έχουν ΔΕΙΑ. Είναι αυτοί οι οποίοι χειρίζονται οι ίδιοι με τις τεχνικές υπηρεσίες το θέμα των υδάτων, όπως υπάρχει και, το θέμα της διαχείρισης των υδάτων, το οποίο δεν είναι το νερό το οποίο είναι πόσιμο. Μιλάμε και για, για την άρδευση. Άρα αυτή η ολιστική αντιμετώπιση του θέματος απαιτεί μια πολύ προσεκτική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, η οποία θα προέρχεται πρώτον από την με μια πρόταση οριστική από τη νέα διοίκηση της ΚΕΔΕ. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο επίκειται αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχει ούτε καν νομοσχέδιο. Αυτό είναι, σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε τώρα. Είναι σίγουρο ότι δεν θα προχωρήσει τίποτα το επόμενο διάστημα και είναι σίγουρο ότι ό,τι και να προχωρήσει, αν προχωρήσει στην κατεύθυνση την οποία αρχικά είχε υποθεί από την κυβέρνηση, θα υπάρχει η αποδείξη απέναντι σύσσωμη.